Συνολικά 25 μονάδες HIMARS αναφέρεται πως στάλθηκαν στο Κίεβο προς υπεράσπιση του κράτους έναντι των Ρώσων εισβολέων. Σύμφωνα με τα λεγόμενα ειδικών στρατιωτικών αναλυτών, ο λόγος που δεν στέλνονται περισσότερα μπορεί να είναι προφανέστερος από όσο νομίζουν πολλοί. Το κόστος μόνο μιας ρουκέτας για ένα σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης κατευθυνόμενων πυράβλων, JMLRS, μπορεί να φτάσει περίπου τα 160.000 δολάρια. Ως αποτέλεσμα, μία ομοβροντία πυρών ενός συστήματος HIMARS μπορεί να φτάσει στο εξωφρενικό ποσό των 960.000 δολαρίων. Το ποσό βέβαια αυξάνεται αν μιλήσουμε και για άλλους εκτοξευτές. Για παράδειγμα, ο εκτοξευτής πολλαπλών πυράβλων M270 διαθέτει διπλάσια πυρομαχικά. Μία ομοβροντία βλημάτων του συγκεκριμένου όπλου κοστίζει διπλάσια από μία ομοβροντία του HIMARS, δηλαδή περίπου 1.920.000 δολάρια. Οπότε οι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τα οχήματα εκτόξευσης δεν είναι ο πραγματικός λόγος που δεν στέλνονται τα συστήματα αυτά στην Ουκρανία. Σύμφωνα με αυτούς, η αληθινή αιτία είναι στην πραγματικότητα το υψηλό κόστος των πυρομαχικών, το οποίο καταλαμβάνει ένα τεράστιο μέρος των στρατιωτικών πακέτων βοήθειας προς το Κίεβο.